Τα προσκυνήματα της Κρήτης επέλεξε να επισκεφθεί μια ομάδα περιηγητών από Λίβανο και Δαμασκό. Τις εμπειρίες τους θα καταγράψει και γνωστό συνδρομητικό κανάλι Νουσάτ TV, που βρίσκεται αυτές τις μέρες στα Χανιά για το σκοπό αυτό. Είναι ένα πανέμορφο μέρος εδώ. Ένα πανέμορφο κομμάτι της Ελλάδος είναι η Κρήτη και τα Χανιά, ειδικά. Και επειδή τα τουριστικά πρακτορία σε μας δεν συνηθίζουν να φέρουν ομάδες εδώ στην Κρήτη, είπαμε εμείς να κάνουμε ένα προσκυνηματικό διαφορετικό. Όλοι πηγαίνουν τώρα Αθήνα, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη, γύρω του Όρους και διάφορα μέρη. Και δεν γνωρίζουν τα προσκυνήματα της Κρήτης. Και το Άγιο Φάραγγο, τον Άγιο Μινά, όλα τα προσκυνήματα, τα μοναστήρια, που τα έχουμε όλα στο πρόγραμμά μας. Και έτσι είπαμε να είναι μία αρχή για αυτή την ανταλλαγή επισκέψεων. Και μακάρι κάποια στιγμή να έχουμε επισκέπτες από την Κρήτη να έρθουν στα προσκυνήματα του Λιβάνου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει τις ρίζες της στην πρόσφατη διεξαγωγή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Τότε μπήκαν οι βάσεις για να ξεκινήσει και η προσπάθεια προβολής της Κρήτης και την ανάπτυξη σχέσεων και φιλίας και τουρισμού με αρκετές περιοχές μεταξύ αυτών και του Λιβάνου. Ήδη ξεκίνησε αυτό το μεγάλο εγχείρημα και έχει επιτυχία και πολύ μεγάλη προοπτική για παράταση τη σεζόν. Διότι αυτό που τους ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η θάλασσα, τους ενδιαφέρει η παράδοσή μας που θα γνωρίσουν την Κρήτη μέσα από τους χορούς, μέσα από τη γεύση μας, την ίνερογευσία, την κρήτικη γευσηγνωσία, αλλά και μέσα από τους ιερούς τόπους του νησιού μας. Δεν είναι το αυστηρά θρησκευτικός τουρισμός, είναι ένα πολυσυλλεκτικός θεματικός τουρισμός. Θα γίνουν λοιπόν πρεσβευτές και αρρωγοί στην πατρίδα τους για όλα αυτά, παράλληλα δε με το θρησκευτικό τουρισμό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά είμαστε δίπλα, τους καλωσορίζουμε και ευχόμαστε αυτές οι ενέργειες να γίνουν ξανά και να αναπτυχθούν σχέσεις και με το Λίβανο και γιατί όχι και με όλες τις περιοχές στην Ιερά Γη της Κρήτης. Ο εναλλακτικός τουρισμός και συγκεκριμένα ο θεματικός θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πρόταση για την ανάπτυξη ενός τουριστικού ρεύματος το οποίο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αναβαθμισμένα. Μας δίνεται η ευκαιρία να συνδέσουμε αυτό το κάπως πιο περιορισμένο κομμάτι τουρισμού, του θεματικού δηλαδή θρησκευτικού τουρισμού, με άλλα κομμάτια όπως είναι ο γαστρονομικός, όπως είναι ο τουρισμός που αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ενδοχώρας. Η ομάδα των 39 επισκεπτών θα παραμείνει στην Κρήτη μία εβδομάδα και η επίσημη υποδοχή τους πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο του ιστιοπλοϊκού ομίλου Χανίων στο παλιό λιμάνι.